τηλεθεατές και καλώς ήλθατε στη μετάδοση αυτού του αγώνα. Ο καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο χορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, αυξάνοντας το πάθος των παικτών και τη δίψα τους για την νίκη. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κατάφερε και την κράτησε. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Κίκο. Τζαλό. Αλμπέρτο Μορένο. Τα δίνει όλα εκεί στο αριστερό άκρο. Αλμπέρτο Μορένο. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Προωθεί την μπάλα. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Μανού Ντελ Μοράλ στέλνει την μπάλα μπροστά. Σίλβα. Νάβας. Ο Νταβίτ Σίλβα με την μπάλα. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Χαμηλά γυρίζει. Κουτρώνε! Πολύ αργή στην αντεπίθεση. Ναι, και έδωσαν και στους αντιπάλους τους πάρα πολύ χρόνο για να αναδιοργανωθούν. Σίλβα ετοιμάζεται για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Έδιωξε μακριά. Διώχνει την μπάλα για κάθε ενδεχόμενο. Τον πιέζει πολύ ο αντιπαλός του. Για να δούμε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Κίκο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Υπέροχη κίνηση. Διώχνει όπως όπως την πάρει. Και γίνεται ξανά δικιά του. Τζαλό. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Αλμπέρτο Μορένο θα κάνει τη μακρινή παλιά. Σουτάρι! Υποδειγματική επέμβαση. Καλό διώξιμο. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Κίκο. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Είναι καλό το... Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Βρίσκει άσχημα την μπάλα και φυσικά δεν ανησυχεί κανένα. Έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του, αλλά η απόσταση δεν το βοήθησε. Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση.
δύσκολα χάνεται από εκεί. Ο Κουτρούνε ήξερε ενστικτοδός που θα πήγαινε η μπάλα και αυτό για μένα πιστώνεται στους φοβερούς αυτοματισμούς με τους οποίους χτίζει αυτή η ομάδα το παιχνίδι της. Και μάλλον τους έχουν δουλέψει πάρα πολύ που πλέον τους βγάζουν και με κλειστά μάτια. Ένα 1-0 το σκορ. Και το παιχνίδι θα πάρει άλλη τροπή τώρα. Είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Τη στέλνει μακριά. Χάβι Καρσία έβαλε όμορφα το πόδι του και πήρε την μπάλα. Κουτρώνε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Νάβας. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Για να δούμε. Σκοράρει. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Σίλβα! Νταβίτ Σίλβα! Για να δούμε ποιον θα σημαδέψει από τις διάφορες επιλογές που έχει. Θα διώξει την μπάλα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Τζαλό. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Τη στέλνει προς το κέντρο της άμυνας. Εκεί, στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Καταφέρνουν να διώξουν. Το σούτ. Δεν πήγε. Αρκετά φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Αλλά χρειαζόταν κάτι καλύτερο από αυτό για να απειλήσει με αξιώσεις την αντίπαλη εστία. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγιο. Μανού Ντελ Μοράλ. Στην
μπάλα ο Κουτρώνε. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ. Οπότε σταματά και η φάση. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Ευκαιρία να τη δώσει στο πιάτο. Αλλά όχι, δεν δούλεψε. Τζαλό. Αυτή τη στιγμή ο πίνακας δείχνει 2 λεπτά καθυστερήσεων. Τζαλό. Αλμπέρτο Μορένο. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Λοιπόν, τι μας έδειξε το πρώτο ημίχρονο? Η Πανταχώ τα πήγε περίφημα. Έβαλε το πρώτο και με το σάστημα του αντιπάλου έβαλε και δεύτερο. Έτσι είναι η μπάλα. Όταν ο αντίπαλος είναι κάτω, κοιτάς να τον αποτελειώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Μανού Ντελ Μοράλ. Σκερτέλ. Κίκο. Φερναντίνιο. Θα εκτελεστεί πλάγιο. Τον άδειασε κανονικά. Έξυπνα πάει για το κέντρο της άμυνας. Ναι, απομακρύνουν την μπάλα και τον κίνδυνο μαζί. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Οι πιθανότητες από εκείνο το σημείο να το χάσει ήταν πολύ λίγες. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Τι να πω εγώ. Σίγουρα διάλεξε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για να μπει στο παιχνίδι. Και ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανωτά. Και τώρα έχουμε μία διπλή αλλαγή. Ναι, ένα γερό φρεσκάρισμα για την ομάδα. Προφανώς ο προπονητής ένιωσε την ανάγκη γι' αυτό. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Πολύ καλή πάσα. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Τη στέλνει προς το κέντρο. Και κάνει το σουτ. Το κόψε. Κατάφερε και μπήκε μπροστά εγκαίρως. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Κουτρώνε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ωραία πάσα. Ερνάντες. Είναι εκεί για να διώξουν. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κέρια επέμβαση του τερματοφύλακα. Γεννάει η ευκαιρία. Κατάφεραν να κρατήσουν ανέπαθο την αιστεία του. Έπιασε γεμάτο σουτ. Ήταν καλή προσπάθεια. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα.
Σκρτέλ θα κάνει τη μακρινή παλιά. Κίκο. Κίκο προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ναι, πέρασε η παλιά. Τον Πανταχώ καταφέρνει εδώ να γλιτώσει τον κίνδυνο. Όταν σε τέτοιες φάσεις είσαι με παίκτη λιγότερο, πρέπει να δράσεις άμεσα. Και δεν έχεις και περιθώρια για λάθη. Γι' αυτό και το τάκλιν που έκανε αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ρέιες κάνει τη μακρινή παλιά. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Ρέιες εκτελεί με πάσα τελικά. Ψάχνει για συμπαίκτη του. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τερμό. Ο Ρόμπεν με την μπάλα. Ρόμπεν ψάχνει τη συρτή πάσα. Ρόμπεν. Ρόμπεν κινείται απειλητικά από τα πλάγια. Ο goalkeeper έπιασε την μπάλα. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Σίλβα. Κίκο. Ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Η Πανταχώθ είχε την απόλυτη κυριαρχία στο παιχνίδι, σαν να μην είχε αντίπαλο. Κάθε κατοχή της μπάλας μύριζε και γκολ. Γιώργο, έπειτα από όλα αυτά, τι έχεις να μας πεις? Η Πανταχώθ έδειξε πως υπερτερεί σε ποιότητα στις κρίσιμες στιγμές. Δεν μπορούμε να πούμε πως αγχώθηκε ιδιαίτερα. Γενικά έλεγχε τον αγώνα και ανέβαζε ταχύτητα όποτε χρειαζόταν. Ο απόψινός αγώνας έφτασε στο τέλος του. Οπότε, από εμένα...